Με διαμαρτυρίες και έντονα παράπονα οδηγών και καταστηματαρχών συνδυάστηκε ο σημερινός εορτασμός της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στο Βόλο. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να αποκλείσει συμβολικά το κέντρο της πόλης για τα αυτοκίνητα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι προκάλεσε τις οξύτατες αντιδράσεις των πολιτών που λόγω των κακών καιρικών συνθήκων χρησιμοποίησαν τα αυτοκίνητά τους για να μετακινηθούν. Σήμερα το πρωί καθόμαστε εδώ πέρα, βαράμε μύγα από το πρωί, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιος. Πήρα το μηχανάκι κάποια στιγμή και πήγα μέχρι τη Γορίτσα να δω τι γίνεται. Μποτιλιαρισμένοι όλοι οι πολυμέροι, μποτιλιαρισμένοι οι Ιωάννου Καρτάλι, μποτιλιαρισμένοι οι Γαζί. Το κέντρο του Βόλου έκλεισε μεταξύ των οδών Χατζιαργύρη, Ιάσονος, Μαυροκορδάτου και Γαζί, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ατέλειωτες ορές αυτοκινήτων στα σημεία του αποκλεισμού. Χαρακτηριστικές είναι αυτές οι εικόνες που κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός της TRT στις 10.30 το πρωί στην οδό Πολυμέρη. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ο καιρός βοήθησε. Όλοι τελικά επέλεξαν, παρόλο που το μήνυμα της ημέρας ήταν διαφορετικό λόγω βροχής, να κινηθούν με το αυτοκίνητό τους. Και αυτό όντως επέφερε κάποιες αρκετές διαμαρτυρίες. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, δηλαδή μια ώρα πριν την προγραμματισμένη, ο συμβολικός αποκλεισμός του κέντρου του Βόλου έληξε. Ωστόσο, τα παράπονα καταστηματαρχών στις οδούς Ιάσονος και Δημητριάδος που είχαν νεκρώσει ήταν μεγάλα. Εφόσον βλέπεις ότι η μέρα σήμερα είναι βροχερή, γιατί να κόψεις την κυκλοφορία, πρώτον αυτό. Και δεύτερον, εφόσον δεν έχεις υποδομές, γιατί κόβεις την κυκλοφορία στο κέντρο? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή ήδη τρώνε ένα σωρό κλωτσιές από την κυβέρνηση, από τα κυβερνητικά μέτρα κλπ. Λοιπόν, προσθέτεις και εσύ και άλλα μέτρα από πάνω? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ο Δήμος Βόλου με τον σημερινό συμβολικό αποκλεισμό του κέντρου της πόλης έστειλε το δικό του μήνυμα υπέρ της μη χρήσης των αυτοκινήτων και της επιλογής άλλων μέσων μετακίνησης. Σίγουρα η συγκυρία δεν ήταν καθόλου καλή. Και γενικότερη και κοινωνική συγκυρία. Κρατάμε και τα θετικά και τα αρνητικά και κοιτάμε την επόμενη χρονιά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη.